Είναι από το βιβλίο Ιερεμίας ο Προφήτης, κεφάλαιο δεύτερο, β' κεφάλαιο, σελίδα 671, βιβλίο Ιερεμίας ο Προφήτης, β' κεφάλαιο. Σελίδα 671, δεύτερο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, «Είπαγε και βόησον εις τα ότα της Ιερουσαλήμ λέγον, ούτω λέγει Κύριος, ενθυμούμε περισσού την προσέ ευμένη άμμο εν την νεότητή σου, την αγάπη της νυμφεύσεώς ότι με ακολούθεις εν τη ερήμο και εν γεία Σπάρτο. Ο Ισραήλ το Άγιος εις τον Κύριον, απ' αρχή των γεννημάτων αυτού πάντες οι κατατρώγοντες αυτών ήσαν ένοχοι. Κακόν ήρθεν επ' αυτούς, λέγει Κύριος. Ακούσατε τον λόγον του Κυρίου οίκος Ιακώβ και πάσε συγγένεια του οίκου Ισραήλ. Ούτω λέγει Κύριος. Ποιαν αδικίαν έβρικον εν εμεί οι πατέρες σας, ώστε απεμακρύνθησαν επ' εμού και περιεπάτησαν ο πίσω της ματαιότητος και εματαιώθησαν και δεν είπαν που είναι ο Κύριος. Ο αναβιβάς σας ημάς εκ γης Αιγύπτου, ο οδηγής σας ημάς δια της ερήμου, δια τόπου ερημίας και χασμάτων, δια τόπου ανιδρίας και σκιάς θανάτου, δια τόπου τον οποίον δεν επέρασεν άνθρωπος και όπου άνθρωπος δεν κατόκισε, και, εσύ, και σας εισήγαγον εις τόπονα καρπορφόρων, δια να τρώγετε τους καρπούς αυτού και τα αγαθά αυτού, αφού όμως εισήλθετε, εμιάνατε την γη μου και κατεστήσατε βδέλυγμα την κληρονομία μου. Οι ιερείς δεν είπαν που είναι ο Κύριος, οι δε κρατούντες τον νόμο δεν με γνώρισαν, οι ποιμένες εγένοντο παραβάτε εναντίον μου και οι προφήτε προεφήτευον δια του Βάαλ και περιεπάτουν ο πίσω πραγμάτων ανωφελών. Δια τούτο έτη θέλω κριθεί με σας, λέει Κύριος, και με τους ιούς των ιών σας θέλω κριθεί, διότι διάβητε εις τας νήσους των Κιτιαίων και ιδέτε, και πέμψατε εις Κιδάρ και παρατηρήσατε επιμελώς και ιδέτε αν εστάθη τούτον πράγμα, ήλαξεν έθνος θεούς και αν και ούτι δεν ήσαν θεοί, ο λαός μου όμως ήλαξεν τη δόξα αυτού με πράγμα νοφελές. Εκπλάγητε ουρανίδια τούτο και φρίξατε, συνταράχθητε σφόδρα, λέγει Κύριος, διότι δύο κακά έπραξαν ο λαός μου. Εμέ εγκατέλειπον την πηγή των ζώντων υδάτων και έσκαψαν εις αυτούς λάκους συντετριμένους ή την εσδεδύναντε να κρατήσω συνείδωρ. Αμήν. Είναι μια πολύ κρίσιμη περίοδος για το λαό Ισραήλ. Μα πολύ κρίσιμη. Γιατί ο λαός του Ισραήλ είναι σε τέλεια, πλήρη θα έλεγα αποστασία. Ο Θεός όμως τους αγαπάει. Έχει καλές βουλές που βουλεύεται ο Θεός για αυτούς, καλά σχέδια, τα οποία όμως δεν μπορεί να τα πραγματοποιήσει ο Θεός έτσι όπως ο λαός Ισραήλ σκέπτεται και στέκεται. Γι' αυτό ο Θεός πρέπει να κάνει τώρα τη μεγάλη επέμβαση. Επώδυνη, αλλά μεγάλη επέμβαση. Θα φέρει σε μεγάλη ταλαιπωρία το λαό Ισραήλ, θα φέρει σε παιδαγωγική κρίση το λαό Ισραήλ, γι' αυτό και εξαγγέλει παιδεία. Παιδεία και ταλαιπωρία, και μάλιστα το Πνεύμα το Άγιο περιέτρεξε το λαό Ισραήλ και βρήκε έναν άνθρωπο, τον Ιερεμία, μέσα από τον οποίο ο Θεός θα μπορέσει να εκφράσει τα θελήματά Του, θα μπορέσει να εκφράσει τα σχέδιά Του, θα μπορέσει να εκφράσει τα ζητήματα τα οποία ο Θεός γνωρίζει και θέλει να διορθώσει. Ο Ιερεμίας νέο παιδί τον κάλεσε ο Θεός και τον κάλεσε με απόφαση να τον χρησιμοποιήσει για το έργο του. Και το έργο του δεν είναι έτσι όπως το σκέφτεται και όπως το θέλει ο Ιερεμίας, αλλά ο Θεός του εξηγεί. Σε κάλεσα γιατί θα πηγαίνεις μόνο όπου εγώ σε στέλνω και παντού όπου εγώ σε στέλνω. Και σε κάλεσα, σε διάλεξα, γιατί θα λες μόνο όσα εγώ σε διατάζω και θα λες όλα όσα εγώ σε διατάζω. Γι' αυτό και εγώ του υπόσχεται ο Θεός, θα σε θέσω, σε έθεσα μάλλον σήμερον, ως πόλην οχυράν, στήλην σιδηράν και τύχη χάλκινα, εναντίον όλων επάνω στη γη,
που είναι μακριά από τον αληθινό Θεό, μακριά από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Όμως έφτασε η στιγμή της πρώτης αποστολής του. Γιατί πολλές είναι οι αποστολές που ο Θεός θα καλέσει και θα αποστείλει τον Ιερεμία. Αλλά είναι η πρώτη αποστολή του πριν ξεκινήσει η εξαγγελμένη, εξαγγελθήσα εκπαιδευτική και παιδαγωγική κρίση του Θεού επώδυνη επάνω στο λαό Ισραήλ. Επαναλαμβάνω, επειδή αγαπάει το λαό Ισραήλ, εξαγγέλει ο Θεός επώδυνη κρίση, προσπαιδεία, διόρθωση, αποκατάσταση, ώστε πάλι ο Θεός να εκλέξει το λαό του, το λαό του Θεού, να τον χρησιμοποιήσει και να προχωρήσει το προσδιορισμένο από το Θεό έργο του για τον λαό του, αλλά και για όλο τον κόσμο. Η πρώτη αποστολή λοιπόν, θα τολμούσα να πω ότι είναι συναισθηματικά συγκινητική. Απευθύνεται ο Θεός με παράπονο προς το λαό του. Γιατί βλέπει έναν λαό όπου οι ιερείς δεν επικαλούνται και δεν εξητούν τον Κύριο. Οι νομικοί και οι διδάσκαλοι δεν γνωρίζουν το λόγο του Θεού και τον Κύριο. Οι ποιμένες δεν φροντίζουν τα πρόβατα της βοσκής του Θεού, δεν επιμελούνται. Και οι προφήτες προφητεύουν πλινουχή δια του Κυρίου, δια του Πνεύματος του Θεού, αλλά προφητεύουν ακόμη και εν το ονόματι του Βάαλ. Και όλος ο λαός απεμακρύνεται εξαιτίας όλων αυτών, αλλά και της δικής τους παράβασης ανομίας και διαστροφής στην ψυχή τους, απομακρύνονται από το Θεό και δεν εξητούν πια αυτόν ο οποίος τους ανεβίβασε από τη γη της Αιγύπτου, από τον κόσμο, τους έσωσε, τους ελευθέρωσε, τους οδήγησε για 40 ολόκληρα χρόνια μέσα από την έρημο, από έρημους τόπους, ερημιές, άνυδρους τόπους, τους πέρασε ακόμη και από κοιλάδες σκιάς θανάτου, τους πέρασε από μονοπάτια που δεν πέρασαν ποτέ άνθρωποι, και όλα αυτά για να τους οδηγήσει στη γη της επαγγελίας, στη γη ρέουσα γάλα και μέλι. Βλέπει λοιπόν ένα λαό που οι εργάτες του Θεού σε αυτόν είναι μακράν από το θέλημα του Θεού, και ένα λαό που αυτός καθεαυτός είναι μακράν από την παρουσία του Θεού. Και ο Θεός στέλνει το πρώτο μήνυμα με παράπονο. Με συναισθηματισμό, με αγάπη, με καθαρότητα μιλάει ο Θεός, αλλά και με αλήθεια. Θυμάμαι την ευμένειά μου που ήταν πλήρης σε σένα στην αρχή της γνωριμίας μας, όταν με πρωτοσυνάντησες και σε πρωτοσυνάντησα, όταν σε κάλεσα και ήρθες, όταν με επεκαλέστης και σε έσωσα. Θυμάμαι την αγάπη μου για σένα όταν έγινες δικός μου λαός, όταν έγινες δικός μου. Θυμάμαι λοιπόν, λέει ο Θεός, την εύνοιά μου σε σένα και την αγάπη μου σε σένα, γιατί με ακολουθούσες χωρίς αντιρρήσεις, χωρίς δισταγμούς, χωρίς γκρίνιες, με αμεσότητα, χωρίς καθυστερήσεις, με χαρά, χωρίς λύπη και με πολύ αγάπη. Και με ακολουθούσες χωρίς να κοιτάς πού σε οδηγώ. Γιατί περνάγαμε από έρημους τόπους και από άσπαρτους τόπους. Αλλά η εύνοιά μου ήταν πάνω σου, ώστε τίποτα δεν σου έλειψε. Καμία αρρώστια δεν ήρθε πάνω σου.
Τα παπούτσια σου δεν έλειωσαν, δεν πείνασες, γιατί εγώ με ρυμνούσα για την καθημερινή σου τροφή και μάλιστα τροφή αγγέλων. Δεν δίψασες μέσα σε έρημους τόπους, γιατί σε ακολουθούσε η πέτρα μου μέσα από την οποία έβγαινε το ίδωρτο ζών. Τότε ήσουνα δικός μου. Και σήμερα, αδερφοί αγαπητοί, αυτό το μήνυμα σας παρακαλώ να το πάρουμε επί προσωπικού επίπεδου. Να μην κοιτάξουμε δίπλα μας, αλλά να κοιτάξουμε μέσα μας μόνο. Τότε ήσουνα δικός μου. Μου ανήκες. Όπως ήταν δικά μου τα πρωτογεννήματα με βάση το λόγο μου. Με βάση το λόγο μου ήσουν δικός μου. Γιατί ο Θεός είναι πιστός, να αρνηθεί τον εαυτό του δεν δύναται. Και όποιος ερχόταν εναντίον σου, στα μάτια μου ήταν ένοχος και κακό ερχόταν σε αυτόν. Αναπολύ. Και ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, αυτό είναι μία συνήθεια και των ανθρώπων, να στρεφούμε και να γυρίζουμε πίσω. Οι πιο μεγάλοι θυμώνται τα νιάτα τους. Οι πιο νεότεροι θυμώνται ακόμη τα νιάτα τους και την παιδική τους ηλικία. Θυμώνται τότε που όλα ήταν μπροστά τους, ανοιχτά και ευλογημένα. Και ήταν ευλογημένα γιατί είχανε ελπίδα, είχανε πίστη, είχαν σταθερό περπάτημα, στερεό περπάτημα. Και ο χριστιανός θυμάται τις πρώτες στιγμές που τον επισκέφθηκε ο Θεός. Τότε που τον αναγέννησε, τότε που του μίλησε, τότε που του απεκαλύφθηκε ο άνθρωπος τον γνώρισε. Τότε που ο άνθρωπος έστρεψε το βλέμμα του με πίστη και ο Θεός του ανταποκρίθηκε. Σήμερα να θυμηθούμε, αδερφοί. Να θυμηθούμε εκείνες τις πρώτες ημέρες που η καρδιά μας ήταν γεμάτη χαρά και αγάπη, γεμάτη ζήλο, γεμάτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Πιστεύαμε ότι τώρα πια όλα είναι στα χέρια του Θεού και τα είχαμε αφήσει στα χέρια του Θεού. Αλλά το πέρασμα του χρόνου είναι κακό σύμβουλος. Είναι η μεγάλη δοκιμασία. Θα αντέξει η πίστη σου στο πέρασμα του χρόνου? Θα παραμείνει η ελπίδα σου? Θα είναι τόσο θερμή η αγάπη σου καθώς περνάνε οι μέρες, οι μήνες, τα χρόνια? Γιατί από αυτό εξαρτάται, μόνο από αυτό εξαρτάται, από την πίστη σου και την υπακοή σου στο Λόγο του Θεού, από την ελπίδα σου στον Κύριο και μόνο στον Κύριο, και από την αγάπη σου που είναι και η πρώτη εντολή. Και όλοι βλέπουμε, έτσι νομίζω, αλλά εγώ το βλέπω, εύχομαι κανένα σας να μην το βλέπει, αλλά δεν το πιστεύω, και όλοι βλέπουμε στην πορεία της ζωής μας μία κάμψη. Ίσως χάσαμε την ελπίδα μας που ήταν τόσο ζωντανή και δυνατή. Ίσως χάσαμε την εμπιστοσύνη μας στο Θεό. Ακόμη ίσως λιγόστεψε και η αγάπη μας. Δεν είμαστε όπως ήμασταν. Δεν είμαστε. Δεν είμαι όπως ήμουνα. Και ο Θεός λυπάται. Η αποστολή του είναι σήμερα να μας κάνει να θυμηθούμε, να σκεφτούμε, να προσευχηθούμε, να εξητήσουμε, να μετανοήσουμε.
Η μετάνοια και η εγρήγορση είναι τώρα ακόμη για το λαό τότε, αλλά και για το λαό σήμερα, ακόμη πιο απαραίτητη. Τότε, γιατί ερχότανε αυτό που είπαμε, εκπαιδευτική και παιδαγωγική κρίση, που το τέλος θα ήταν εξορία, εχμαλωσία και δουλεία, την οποία όμως θα μπορούσαν να αποφύγουνε. Αν με προσοχή άκουγαν αυτή την πρώτη αποστολή του Ιερεμία, την πρώτη αποστολή του Θεού με τον Ιερεμία. Το ίδιο ισχύει και για μας. Μπροστά μας έρχεται παγκόσμια, παιδαγωγική και εκπαιδευτική κρίση. Γιατί σε λίγο το σκοτάδι θα καλύψει όλη τη γη. Η αμαρτία θα φτάσει στο πλήρες. Οι άνθρωποι θα φύγουν και θα χάσουν την ευκαιρία της χάρης του Θεού. Γιατί θα ξεκινήσει η τρομακτική οργή του Θεού, η προφητευμένη και προγραμματισμένη από το Θεό προκαταβολής κόσμου, την οποία το Ευαγγέλιο του Χριστού αποκαλύπτει εφταετία του Αντίχριστου. Όπου και στα μέσα της εφταετίας ο διάβολος θα εξοριστεί από τον ουρανό και θα πέσει στη γη και θα έχει θυμών μέγαν. Θα τρίζει τα δόντια του. Όμως η αγάπη του Θεού έχει προσδιορίσει, όποιος ακούσει με προσοχή το Λόγο του Θεού, πιστέψει, εμπιστευθεί τα Λόγια του Χριστού, ελπίσει στον Παντοδύναμο Κύριο των Δυνάμεων, Βασιλέα των Βασιλέων, Θεό του ουρανού και της γης, τον οποίον εδόθη πάσα εξουσία στον ουρανό και της γης, το όνομα αυτού Κύριος Ιησούς Χριστός, όποιος ελπίσει σε Αυτόν και τον επικαλεστεί να σωθεί. Με το μέγα αυτό θαύμα και μυστήριο το οποίο ο Θεός αποκαλύπτει στους ανθρώπους. Πάντες μεν δεν θέλω με πεθάνει. Όλοι όμως οι χριστιανοί θα μεταμορφωθούμε. Εν τη εσχάτη σάλπιγγι, εν ρηπεί οφθαλμού, και το θνητό τούτο θα ενδυθεί αθανασία, και το φθαρτό τούτο θα ενδυθεί αφθαρσία. Και τότε θα γίνει ο λόγος ο γεγραμμένος κατεπόθη, ο θάνατος ενίκη. Είναι μια ευκαιρία μοναδική, μόνο μια ευκαιρία, δεν υπάρχει άλλη. Τελειώνει η μακροθυμία του Θεού, τελειώνει η χάρις του Θεού, τελειώνει το έλεος του Θεού για τους ανθρώπους, γιατί είναι γεγραμμένο το Ευαγγέλιο, τούτο θα κηρυχθεί σε όλη την οικουμένη, τούτο το Ευαγγέλιο, το ορθοτομημένο Ευαγγέλιο, όχι τα άλλα Ευαγγέλια, και ύστερα θα έρθει η κρίση. Ύστερα θα έρθει το τέλος. Σήμερα λοιπόν είναι καιρός ευπρόσδεκτος, σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας. Σήμερα να ακούμε τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, να μην σκληρινθεί η καρδιά μας, αλλά αντιθέτως να γίνει απαλή και τρυφερή και να πούμε αμήν, δίκαιος είσαι Κύριε, ελέησέ με. Γιατί? Γιατί σε λίγο όλες μας οι επιτυχίες στη ζωή μας και στη φυσική ζωή μας και στην πνευματική ζωή μας, όλες μας οι αποτυχίες, όλες μας οι χαρές και όλες μας οι λύπες, όλα τα καλά και όλα τα κακά, όλα αυτά τα οποία μας πλημμυρίσανε με αγαλίαση αλλά μας γεμίσανε και με ταραχή, θα πάψουνε. Γιατί λέει η Γραφή, προσέχετε να μην βαρυνθούν οι καρδιές σας από κρεπάλες, από μέθες, από μερίμνες βιωτικές, για να μπορέσετε να δυνηθείτε να εκφύγετε όλα αυτά τα οποία πρόκειται να έρθουν.
Για τη μέρα εκείνη θα έρθει σαν κλέφτης ο Χριστός. Και σαν παγίδα θα πέσει η μέρα αυτή. Και όποιος σωθεί, σώθηκε. Γι' αυτό ο Θεός με το λόγο του έρχεται και μας λέει θυμηθείτε. Μη βλέπετε το σήμερα, την απογοήτευση, τη θλίψη, την ταλαιπωρία, που άλλα περιμένατε, άλλα ήρθανε, άλλα έγιναν. Σας υποσχέθηκε ο Θεός και δεν εκπληρώθηκαν μέχρι τώρα. Έρχεται ο καιρός που ο Θεός θα κάνει συντετιμημένο λογαριασμό. Και θα διαπραγματευτεί με τον κάθε έναν από εμάς. Γιατί είμαστε οι νύμφοι Του. Και είναι ο νυμφίος μας. Και πρέπει να ετοιμάσουμε το ένδυμά μας. Και το ένδυμά μας δεν εξαρτάται, αδερφοί αγαπητοί, από κανέναν άνθρωπο. Μόνο από τον Πατέρα, τον Υιό, το Πνεύμα, το Άγιο και εμάς προσωπικά. Από την προσωπική μας σχέση με Αυτόν. Γι' αυτό λέει και ο Λόγος του Θεού. Θαυμάσατε ουρανοί, φρίξατε, συνταράχθητε, γιατί ο λαός μου ενώ ήταν δίπλα στην πηγή των ζώντων υδάτων και μπορούσε να ξεδιψάει, να αυξάνει, να οικοδομείται και να πληθύνεται, έστρεψε το βλέμμα του δεξιά ή αριστερά και είπε εγώ θα βρω άλλο τρόπο να ξεδιψάω. Θα σκάψω μόνος μου. Άσε που μπορεί να με βοηθήσει και ο άντρας μου, η γυναίκα μου, ο αδελφός μου, ο πρεσβύτερος, ο ποιμένας. Αλλά θα σκάψω μόνος μου ένα λάκκο. Θα τον γεμίσω εγώ νερό. Μόνος μου με τη βοήθεια άλλων. Για να ξεδιψάω. Και ο Θεός λέει, τι λάθος μεγάλο είναι αυτό που κάνεις αδερφέ μου. Τι λάθος είναι αυτό που κάνεις αδερφή μου. Υπάρχει η πηγή των ζώντων υδάτων. Υπάρχει ο Ιησούς Χριστός στο ταμείο σου. Υπάρχει η δόξα του Θεού στη δοξολογία σου. Και εσύ στρέφεις το βλέμμα σου χαμηλά στη ματαιότητα και προσπαθείς με τις δικές σου ανοησίες, ανόητες σκέψεις, με τις δικές σου, τις καρδιάς σου επικίνδυνες επιθυμίες να ξεδιψάσεις από το δικό σου το νερό το βρώμικο, που και αυτό το βρώμικο δεν μπορεί να σταθεί στο λάκκο που έσκαψες, γιατί τρέχει και χάνεται. Προσπαθείς μόνος σου, μόνη σου να φτάσεις στην αρπαγή της Εκκλησίας. Προσπαθείς μόνος σου και μόνη σου να ευαρεστήσεις τον Θεό. Αντί όπως όταν ξεκίνησες, που απολάμβανες την ευμένεια του Θεού, που απολάμβανες την αγάπη του Θεού, γιατί τον ακολουθούσες αυτόν και μόνον αυτόν, χωρίς γκρίνιες, χωρίς παράπονα, χωρίς ενδιασμούς, χωρίς φόβους, χωρίς δειλίες, αλλά μόνο με την αγάπη σου που ήταν πλήρης πάνω σε αυτόν, και περιμένεις να ακουστείς σάλπικα και να μεταμορφωθείς. Ποτέ! Σήμερα αδελφοί θα μετανοήσουμε, θα γονατίσουμε, θα απορρίψουμε παν βάρος και την εμπλέκουσα ακόμη μας αμαρτία και θα πάρουμε μια σταθερά απόφαση να τρέξουμε με θυπομονή στο προκείμενο εις ημάς αγώνα, ακολουθούντες το τα ίχνη του Ιησού Χριστού. Μόνο ο Χριστός σώζει. Μόνο ο Χριστός θα σε ελευθερώσει. Μόνο ο Χριστός θα σε ευλογήσει. Μόνο ο Χριστός θα σε παραλάβει. Μη βλέψουμε αλλού. Να πάψουμε να κοιτάμε, να ακούμε, να σκεφτόμαστε με αυτό το ηλίθιο μυαλό, συγγνώμη Θεέ μου, που έχει ο καθένας μας, με αυτή τη χαλασμένη καρδιά που μας απομακρύνει από την απόλυτη ενότητά μας με τον Ιησού Χριστόν.
που μας απομακρύνει από την αγάπη του Θεού Πατρός, από τη χάρη του Χριστού και την δύναμη και την κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου σήμερα. Σήμερα μόνος σου, μόνη σου. Δεν χρειάζεσαι κανέναν. Δεν μπορεί κανένας να σε εμποδίσει και δεν μπορεί κανένας να σε βοηθήσει. Δεν μπορεί κανένας να σε σταματήσει και δεν μπορεί κανένας να σε σπρώξει. Μόνο ο Ιησούς Χριστός. Μόνο είναι αυτός που είπε «Μην ονομαστείτε δάσκαλοι, μην ονομαστείτε καθηγητές, ένας είναι ο δάσκαλός σας, ένας είναι ο καθηγητής σας, ο Χριστός, και μην ονομάσετε κανέναν πατέρα σας, ένας είναι ο πατέρας σας, ο ουράνιος». Γιατί? Γιατί η ουσία στην πνευματική ζωή του ανθρώπου είναι ποιος είμαι, τι πιστεύω και τι πράττω. Γι' αυτό και τι είπε ο Χριστός, «Εγώ είμαι η οδός, η ζωή και η αλήθεια». Ποιος είμαι? Είμαι παιδί του Θεού. Ο πατέρας μου είναι ένας. Ο Ιησούς Χριστός είναι η ζωή. Αυτός ο πατέρας μου έδωσε ζωή. Ποια, τι πιστεύω? Εγώ είμαι η αλήθεια. Ο Κύριος είναι ο δάσκαλός μου. Μόνο ο Κύριος. Και τι πράττω? Ποιος με καθοδηγεί? Ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας. Δια του Ιησού Χριστού. Αποκλειστικά ζω για τον Χριστό και ο Χριστός αν έχει αναλάβει τη ζωή μου. Πιστεύω στο Ευαγγέλιο του Χριστού και ο Ιησούς Χριστός έχει αναλάβει την πίστη μου. Διοικούμε από το Πνεύμα το Άγιο, γιατί είναι καθηγητής μου ο Χριστός. Ζω, πιστεύω και πράττω εν Χριστώ Ιησού. Κύριός μου και Θεός μου, ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Δεν θέλω διδασκάλους, δεν θέλω καθοδηγητές, δεν θέλω πατέρες. Θέλω ανθρώπους να υπηρετώ, αυτό μου λέει ο Χριστός. Θέλω ανθρώπους να βοηθάω, αλλά θέλω με όλη μου την καρδιά μόνο τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο. Ούτε η γυναίκα μου, ούτε ο άντρας σου, ούτε ο αδελφός μου, ούτε η αδελφή μου, ούτε αυτοί που με αγαπάνε, ούτε αυτοί που δεν με αγαπάνε. Κανένας δεν μπορεί να με εμποδίσει και κανένας δεν μπορεί να με βοηθήσει. Μόνο ο Ιησούς Χριστός. Μόνο αν ακολουθείς Αυτόν χωρίς γκρίνια, χωρίς ενδιασμό, χωρίς απιστία, χωρίς παράπονα, χωρίς φόβους, αλλά με πίστη, με ελπίδα και με αγάπη. Μόνο αν ακολουθείς Αυτόν θα απολαμβάνεις την εύνοια του Θεού σε όλες τις λεπτομέρειες της ζωής σου. Θα απολαμβάνεις την αγάπη Του σε κάθε στιγμή της ζωής σου. Και αν ακόμη σε οδηγήσει από έρημους τόπους και άσπαρτους τόπους, θα είναι μαζί σου. Θα είσαι δικός Του, θα είσαι δική Του. Θα είναι δικός σου ο Χριστός. Και όποιος έρχεται εναντίον σου θα πέφτει. Γιατί κανένα όπλο κατασκευαστέν από χέρι ανθρώπου μπορεί να υπερισχύσει κατά του δούλου και της δούλης του Θεού. Κακόν θα έρχεται στους άλλους και ευλογία θα έρχεται σε σένα. Βοήθησέ μας Χριστέ μου, σε παρακαλώ. Αμήν.